Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 57η επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια παρέλαση που, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Α, θα είναι συγκριτικά ενισχυμένη από προηγούμενες χρονιές με νέα όπλα, πυραυλικά συστήματα καθώς και νέα πεζοπόρα τμήματα. Τα πεζοπόρα τμήματα θα παρελάσουν με τη νέα στολή παραλλαγής καθώς και με άρβυλα νέου τύπου χρώματος μπες. Ενώπιον της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, θα παρελάσουν για πρώτη φορά και οι συμβασιούχοι οπλίτες που προσλήφθηκαν στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς στα τέλη του 2016. Στην παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων, η ΕΛΔΙΚ θα παρουσιάσει φέτος το βαρύ τυφέκιο ελεύθερο σκοπευτή Νέμεσης, που αποτελεί ανάπτυξη του αμερικανικού Barrett M82 για βολές ακριβίας μέχρι 2 χιλιόμετρα εναντίον κυρίως υλικών στόχων. Επίσης, θα παρουσιαστούν και τα νέα όπλα, τα μικρά ισραηλινά αυτόματα Tavor, καθώς και τα βελγικά αυτόματα τυφέκια F-Niskar και το βελγικό πολυβόλο Minimi για τις δυνάμεις καταδρομών και υποβρυχίων καταστροφών. Οι καταδρομείς θα παρελάσουν φέτος και με το πολλαπλό εκτοξευτή υποβίδων 40 χιλιοστών από την Νότια Αφρική. Στη φετινή παρέλαση θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά οι ρωσικοί αεροπορικοί πύραυλοι Buk M1 με ελληνικού 45 χιλιόμετρων, καθώς και το αεροπορικό πυραυλικό σύστημα Tormi-1. Στην προστατευτική αντιαεροπορική μας ομπρέλα θα παρελάσουν το ραντάρ Skyguard και το αντιαεροπορικό πυροβόλο Erlikon ελβετικής κατασκευής και προέλευσης.